Φίλες και φίλοι του Lama Games TV, καλώς ορίσατε σε ένα ακόμη review. Αυτή τη φορά κάνουμε review την έκδοση του Nintendo Switch του Dragon Ball Z Kakarot. Για όσους ενδιαφέρονται να δουν το full review, κάτω στο description υπάρχει link για την έκδοση για PC που είχαμε κάνει review. Έτσι λοιπόν θα μιλήσουμε σήμερα για την έκδοση που κυκλοφόρησε πριν λίγο καιρό για το Nintendo Switch. Αρχικά να ευχαριστήσω την Bandai Namco για την παροχή του τίτλου. Και ξεκινάμε. Αρχικά να σας ενημερώσω ότι η συγκεκριμένη εκδοχή έχει μέσα και το A New Power Awakened Set, An Iconic Story Retold Well. Το οποίο λοιπόν, πέρα από το παιχνίδι που υπάρχει στο Dragon Ball Z, που ακολουθεί όλο το story του Z, με εικονικές μάχες όπως είχαμε πει, με τα Battlefields τα οποία έχουμε συναντήσει, έχουμε πει ότι είναι ένα Open World RPG το παιχνίδι, δεν πολεμάς απλά σαν τους Zed Fighters, είσαι Zed Fighter που μπορείς να ψαρέψεις, να φας, να εκπαιδευτείς, να πολεμήσεις το story με όπως θες εσύ, να κάνεις relationships και όλα τα σχετικά. Τα έχουμε πει στο προηγούμενο review αυτά. Το A New Power Awakened Set λοιπόν περιέχει, είναι το DLC του παιχνιδιού, περιέχει το story με δύο additional boss battles. Και φυσικά μπορείς να μάθεις τις δυνάμεις των θεών για να κάνεις challenge στον Beerus ή να πολεμήσεις τον Golden Frieza με το power του Super Saiyan Blue. Για όσους γνωρίζουν το anime, γνωρίζετε και το story και την εμφάνιση του Frieza σαν Golden Frieza και φυσικά τον Lord Beerus. Τώρα λοιπόν να μιλήσουμε για τεχνικά. Τεχνικά λοιπόν, διότι μιας και έχουμε ήδη κάνει το review, αναφέρουμε πράγματα, γι' αυτό χρησιμοποιώ και τόσο early gameplay. Όπως πάντα, η Bandai Namco έχει βγάλει έναν εξαιρετικό τίτλο για το Nintendo Switch. Τα frames του είναι υπέροχα, το on-the-go game είναι αυτό που κερδίζει εδώ πέρα και μάλιστα θα ήθελα να αναφέρω από τώρα ότι στην PC έκδοση είχα βάλει 8 στα 10, στην Switch έκδοση βάζω 9 στα 10. Πρώτον, γιατί το optimization είναι εξαιρετικό. Με την αγορά φυσικά παίρνουμε και το DLC το οποίο δίνει ακόμα περισσότερο story και προχωράει ακόμα περισσότερο. Σε περίπτωση δηλαδή που δεν έχετε αγοράσει το DLC και θέλετε να αγοράσετε τη Switch έκδοση, το πρώτο DLC βρίσκεται μέσα για να σας δώσει παραπάνω story και παραπάνω gameplay. Και φυσικά το λόγο του Nintendo Switch που είναι on the go, το έχουμε, τη Switch άρα μας, την παίρνουμε, πάμε βόλτα, είμαστε στην παραλία, είμαστε στο τρένο, είμαστε στο λεωφορείο, είμαστε σε ένα ταξίδι, το Nintendo Switch σου έχει τη δυνατότητα να παίξεις το αγαπημένο σου παιχνίδι on the go. Γι' αυτό και μόνο λοιπόν, δεν υπάρχει κάποιος λιγότερος λόγος για να μην του βάλουμε μια παραπάνω βαθμολογία. Και το γεγονός είναι ότι το παιχνίδι είναι εξίσου όμορφο. Το βλέπετε, όπως βλέπετε έχω κάνει επίτηδες capture την αρχή του παιχνιδιού, όπως είχα κάνει και στο προηγούμενο review, για να δείτε και να συγκρίνετε το πόσο καλό είναι το port του Switch. Ούτε frames πέφτουν, ούτε υπάρχει κάποιο πρόβλημα, τα γραφικά είναι εξίσου όμορφα. Αυτά λοιπόν από μένα, να ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά την Bandai Namco για την παροχή του τίτλου. Είμαι πολύ χαρούμενος και πολύ excited που η Namco βγάζει περισσότερα παιχνίδια της στο Nintendo Switch και θα τονίσω ότι η βαθμολογία και πάλι είναι 9 στα 10 από ότι 8 στα 10 που είχα βάλει στην έκδοση για PC. Μείνετε συντονισμένοι στο Lama Games TV, έρχονται πολλά περισσότερα πράγματα. Δείτε το review, κάντε ένα like και άμα θέλετε, για εσάς που φτάσατε στο τέλος του βίντεο, πείτε μου ποιος είναι ο αγαπημένος σας Dragon Ball χαρακτήρας. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Stay tuned. Γεια σας.